οι εξελίξεις με επίκεντρο το Μεσανατολικό, που έχει υπερκεράσει στην επικαιρότητα βεβαίως την ιστορία της Ουκρανίας, το έχουν καταλάβει όλοι, έχουν πολλαπλές προεκτάσεις. Και θα μας βοηθήσει, καταθέτοντας τη δική του οπτική σήμερα, ο διεθνολόγος και οικονομολόγος, είδατε εδώ ένα πλεονέκτημα στην ανάλυση, ο κύριος Στρασίβουλος Ευτυχίδης. Καλημέρα κύριε Ευτυχίδη. Καλημέρα κύριε Σταθάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Κύριε Ευτυχίδη, με δύο κουβέντες, τι πιστεύετε ότι εξελίσσεται αυτή τη στιγμή με επίκεντρο τη λωρίδα της Γάζας και πιο διευρυμένο η Μέση Ανατολή και πιο διευρυμένο το σύμπλοκο όλων των γνωστών παικτών ισχύως μικρών, μεσαίων και μεγάλων? Έχουμε μια και πάλι σε εξέλιξη κάποιες παγκόσμιες ανακατατάξεις και σε οικονομικό επίπεδο. Αυτό κύριε έχει να κάνει με τις τιμές ενέργειας, οι οποίες βλέπουμε ότι τραβάνε και πάλι την ανηφόρα, και ανάλογα με τα σενάρια και το πώς θα εξελιχθεί η διαμάχη, ο πόλεμος δηλαδή, θα δούμε αν θα παραμείνουν οι ρυθμοί ανάπτυξης, αν θα υποχωρήσουν, αν θα έχουμε αύξηση του πετρελαίου, μεγάλο πληθωρισμό. Είναι όλα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη της σύγκρουσης. Αν δηλαδή παραμείνει στο επίπεδο που είναι, οι αναταράξεις θα είναι μικρότερες. Αν εμπλακούν γειτονικές χώρες, θα έχουμε μεγαλύτερες αναταράξεις και στην παγκόσμια οικονομία. Αν υπάρξει σύγκρουση Ισραήλ με Ιράν, με περίπτωση να αποκλειστούν τα στενά του ορμούς, όπου σε ημερήσια βάση διέρχεται το 1/5 των προμηθειών πετρελαίου παγκοσμίως, τότε καταλαβαίνουμε ότι θα πάμε σε υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης. Υπολογίζουν περίπου στο 2,4 κάποιοι αναλυτές. Και αυτό πρακτικά θα σημαίνει ότι θα βγουν περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια από την παραγωγή. Πληθωρισμός, ανεργία, υψηλές τιμές, αυτές είναι οι συνέπειες. Ανάλογα βέβαια πάντα με την εξέλιξη. Mm-hmm. Αισθάνεστε ότι τα οικονομικά, η ενέργεια είναι από τα κυρίαρχα σε αυτό το παζλ? Κοιτάξτε, το θέμα της ενέργειας έτσι και αλλιώς είναι από τα κυρίαρχα σε παγκόσμιο επίπεδο, και βλέπουμε να διαμορφώνονται οι εξής συνθήκες. Οι χώρες που παράγουν ενέργεια να συγκρούονται με χώρες που διεκδικούν την εκμετάλλευσή τους. Θα είναι τα αποτελέσματα, τα απόνερα αυτών των κρίσεων. Είτε πρόκειται για Αζερβαϊτζάν με Αρμενία, γιατί για εκεί το διακύβευμα είναι τόσο τα πετρέλαια της Κασπίας, όσο και το φυσικό αέριο του Τουρκμενιστάν λίγο παρακάτω, είτε πρόκειται για τη Μέση Ανατολή, που το διακύβευμα πάλι είναι η εμπορική δρόμη, αλλά και δρόμη της ενέργειας. Mm-hmm. Είναι όλα αλληλένδετα. Είναι κανένας πόλεμος τα τελευταία χρόνια δεν είναι μακριά από την οικονομία. Κύριε Ευτυχίδη, πολλοί υποστηρίζουν ότι την τελευταία ιδίως 15 ετία, και θα επιστρέψω στο Μεσανατολικό γιατί είχε ενδιαφέρον η δική σας οπτική, λένε ότι η Δύση έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο. Δηλαδή, αντί να εξασφαλίσει πρώτα τις πρώτες ύλες μαζί με την τεχνογνωσία της κατεργασίας τους, για παράδειγμα για το εγχείρημα της πράσινης μετάβασης, η Δύση έθεσε ως στόχο την πράσινη μετάβαση και μετά άρχισε να ψάχνει για πρώτες ύλες. Σαν να ξεκινούσε δηλαδή ένας επιχειρηματίας μια νέα επένδυση για την οποία όχι μόνο δεν διέθετε τις πρώτες ύλες, αλλά οι πρώτες ύλες ελέγχονταν από τον ανταγωνιστή του. Θα πήγαινε κατευθείαν σε πτώχευση. Η Κίνα λοιπόν, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, λένε κάποιοι, προετοιμαζόταν σιωπηρά, διείσδυση στην Αφρική, στην Νότια Αμερική, εξασφάλιση επιπλέον πρώτων ύλων και σπάνιων γεών, και ταυτόχρονα έπαιζε το παιχνίδι της Δύσης με την πρασινίλα. Τους πετούσε δηλαδή στάξη στα μάτια. Μήπως αυτό ήταν ένα τέλειο στρατηγικό σχέδιο για την ενεργειακή και οικονομική υπεροπλία της? Κοιτάξτε, η υπεροπλία της Κίνας δεν οφείλεται ουσιαστικά στη στροφή της Δύσης στην πράσινη ανάπτυξη. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Αναπτύσσεται η Κίνα εδώ και πολλά χρόνια με βάση ένα στρατηγικό σχέδιο και ένα όραμα ταχείας πρόσβασης των κινέζικων προϊόντων σε όλη την παγκόσμια αγορά. Και αυτό είναι το Belt and the Road. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα
οπωσδήποτε η ταχεία μετάβαση που επέλεξε η κυρία Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μιλήσουμε για όλη τη Δύση, επιβάρυνε το κόστος των τιμών ενέργειας. Κανένας βέβαια δεν περίμενε ότι θα ξεσπάσει ένας πόλεμος στην Ουκρανία, ότι θα έχουμε τα επεισόδια στη Μέση Ανατολή. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, δεν έχουμε προβλέψει. Και έτσι είδαμε τις κινήσεις του να φτιάχνουμε τερματικούς σταθμούς LNG κατόπιν εορτής. Είδαμε να βάζουμε πλαφόν στις τιμές πετρελαίου. Πλαφόν που βλέπετε ότι ήδη παραβιάζεται, δεν μπορεί να ισχύει πλαφόν. Έχουν τα μέσα οι χώρες που παράγουν ενέργεια να υπερβούν οποιαδήποτε πλαφόν, οποιαδήποτε κύρωση. Είδαμε για παράδειγμα ότι για να αποφύγουν τις υψηλές τιμές πετρελαίου οι ΗΠΑ αναγκάστηκαν να άρουν μέρος των κυρώσεων προς το Ιράν και να επιτρέψουν 700.000 βαρέλια την ημέρα πλέον να πωλούνται. Αυτό όλο οδηγάει σε μια πλήρη σύνδεση της οικονομίας με την πολιτική κατάσταση. Δυστυχώς είναι αυτό που λέμε, ότι πολύ δύσκολα μια χώρα μη ενεργοπαραγωγός θα μπορέσει να επιληθεί ή να κερδίσει μια χώρα που παράγει ενέργεια, εφόσον αυτή η χώρα είναι ορθά προετοιμασμένη ή πόσο μάλλον είναι υπερδύναμη. Βλέπε Κίνα, βλέπε Ρωσία. Καταλαβαίνουμε δηλαδή. Σαφές. Ότι έχουμε δημιουργήσει μια πολύ σύνθετη κατάσταση. Άρα, κύριε Φτυχίδη, όπως λέει ο φίλος ο Γιάννης από την Αθήνα που σας στέλνει και την καλημέρα του, συμμερίζεστε την άποψη ότι τα μειωμένα ποσοστά κέρδους παγκόσμια του κεφαλαίου σε συνάρτηση με περίοδο χειμώνα στην οικονομία σχεδόν αναπόφευκτα εντός αυτού του συστήματος μπορεί να οδηγήσουν σε μια διευρυμένη σύγκρουση? Κοιτάξτε, δεν, αυτή τη στιγμή αυτό που καθοδηγεί ίσως που οδηγεί στα μειωμένα περιθώρια κέρδους είναι η ίδια η σύγκρουση. Ανάλογα λοιπόν με τη διεύρυνση ή το σταμάτημα της, θα δούμε και πώς θα λειτουργήσουν και οι άλλοι δείκτες της οικονομίας. Αν δηλαδή υπάρξει περαιτέρω διεύρυνση, θα δούμε περαιτέρω μείωση των κερδών. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί οδηγούμαστε σε αύξηση των τιμών ενέργειας, η οποία με τη σειρά της φέρνει αύξηση του πληθωρισμού, σε μια περίοδο που οι κεντρικές τράπεζες, τόσο η ΦΕΔ στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παλεύουν με υψηλά επιτόκια να καταπολεμήσουν το στάσιμο πληθωρισμό, εμείς κινδυνεύουμε από μια άλλη τάση που λέγεται υπερπληθωρισμός. Δηλαδή να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό. Τι σημαίνει υψηλά επιτόκια? Σημαίνει αφαίρεση χρήματος από την αγορά, αφαίρεση χρήματος από επενδύσεις. Όχι επενδύσεις, ανεργία, είναι ένας φαύλος κύκλος ο οποίος επιδεινώνεται καθημερινά από τις συνθήκες του πολέμου. Βλέπω εδώ οι ακροατές έχουν καταλάβει και επιμένουν πάνω στην οικονομία. Είναι καλό, δεν είναι κακό αυτό για μένα σήμερα. Γιατί όλα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος, άρα ποια είναι η γνώμη για παράδειγμα του κ. Φτυχίδη για την αναβάθμιση της χώρας από τη Standard & Poor's εντός του πλαισίου που μόλις περιέγραψε, όχι σε κενό? Κοιτάξτε, αυτή η αναβάθμιση εμένα μου μυρίζει καθαρά πολιτικό παιχνίδι. Αν δούμε τους όρους της οικονομίας, αν δούμε τις κινήσεις που γίνονται, βέβαια είναι εκτιμήσεις οικονομικών αναλυτών που βλέπουν τη σταθερότητα της χώρας και τις δυνατότητές της. Είναι οι προσπάθειες που βλέπουμε να μεταβληθεί η Ελλάδα σε μπαταρία όλης της Ευρώπης. Αν λοιπόν ευοδόσουν αυτές τις προσπάθειες, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύ πρόσφορο επενδυτικό έδαφος για όλους τους επενδυτές. Πρακτικά όμως η αύξηση του εξωτερικού χρέους, έχουμε εξωτερικό χρέος υψηλότερο από όταν πήγαμε στα μνημόνια. Έχουμε μια περίοδο άτοκου δανεισμού που δεν επιστρέφουμε ακόμη χρήματα μέχρι το 2030. Όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Η αναβάθμιση λοιπόν εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή το στόχο της μετατροπής της Ελλάδας σε ενεργειακή μπαταρία της Ευρώπης. Μπαταρία, προσέξτε το, όχι παραγωγό, κόμβο, συλλογής και διανομής. Και άλλα στην πορεία θα δούμε ότι ουσιαστικά από αυτό δεν θα ωφεληθεί ο Έλληνας πολίτης. Θα ωφεληθούν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και αν η Ελλάδα αποφασίσει να έχει μια άλλη πολιτική,
ίσως και πάλι να δούμε τα μνημόνια να επανέρχονται. Μάλιστα. Και με μεγαλύτερη δρυμύτητα. Μάλιστα. Κύριε Φτυχίδη, συναφές το ερώτημα. Μένω ακόμη σε αυτόν τον καμβά, θα πάω στα γεωπολιτικά. Του καπετάν Τάσου, ο οποίος χρόνια ήταν στο χώρο της ναυτιλίας, λέει καλημέρα στον κύριο Ευτυχίδη. Ήρθαν στην Ελλάδα, όπως είχε ανακοινωθεί, Ευρωπαίοι τραπεζίτες για να αποφασίσουν για το ψηφιακό ευρώ, το οποίο λόγω Ισραήλ-Γάζας ξεχάστηκε πλήρως. Το ψηφιακό ευρώ πόσο θα λιώσει τη ζωή μας, κανείς μα κανείς δεν μας έχει εξηγήσει. Θα έχει σχέση με την ικανότητα των κεντρικών τραπεζών να μας κουρεύουν τους λογαριασμούς και μιας και μιλάμε για ακρίβεια, λέει κύριε Ευτυχίδη. Από 1η Ιανουαρίου έρχεται ο ναυτιλιακός φόρος, το ξέρει το θέμα, στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το περιβάλλον. Θα πέσει στο εμπόρευμα και στον τελικό χρήστη, οπότε θα ακριβίνουν περισσότερο τα πάντα. 1.600 ευρώ κατά κεφαλή περίπου, με την Ευρώπη νεκρή, έχοντας έλλειμμα έναντι της Κίνας 1 δις δολάρια ημερησίως. Πόση ζωή έχουμε μέχρι να μας καταπιούν τελείως? Μήπως ο Πρωθυπουργός που πάει στο Ισραήλ θα έπρεπε να μας πει τι έχει κάνει με τους δικούς μας υδρογονάνθρακες για να ενδυναμώσει τη θέση μας και να μην είμαστε μπαταρία? Ωραία, λοιπόν, ξεκινάει η ιστορία με τους υδρογονάνθρακες. Δεν είναι ότι δεν ξεκινάει. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι μέσα στον επόμενο μήνα τα γεωτρέπα να είναι στη θέση τους και ίσως ξεκινήσει μια πρώτη γεώτρηση. Δεν ξέρουμε τα αποτελέσματά της. Δεν ξέρουμε κατά πόσο ωφελείται η χώρα, μια που και εδώ είναι μεγάλη οικονομική παράγοντες του εξωτερικού. Υπάρχει πάντα το θέμα του ψηφιακού νομίσματος, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ εφαρμόζεται μέσα από τις κάρτες μας, αλλά έχει παγώσει συνολικά στον εξωτερικό για πολύ ευνόητους λόγους. Αυτή τη στιγμή τα ζητούμενα είναι οι πόλεμοι που βρίσκονται σε εξέλιξη, τόσο στην Ουκρανία όσο και στο Ισραήλ. Και αυτά φυσικά δημιουργούν προϋποθέσεις που ξαφνιάζουν ή και τρομάζουν τους αναλυτές. Δηλαδή, οι αναλυτές λειτουργούν αυτή τη στιγμή υπό το φόβο των χειρότερων σεναρίων. Και αυτό είναι που ακριβώς που οδηγεί σε σταθερή αύξηση της τιμής του πετρελαίου, της τιμής της ενέργειας. Είναι ένας κύκλος που δεν έχει τέλος. Που δεν έχει τέλος. Δηλαδή, και η μπαταρία... οι αντιδράσεις, οι υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργούν ό,τι βλέπουμε. Η μπαταρία της Ευρώπης που είπε ο κύριος Ευτυχίδης, λέει, δεν απαιτεί, ο Γιάννης το ρωτάει από την Αθήνα, και χώρους ελεύθερους για τοποθέτηση ΑΠΕ. Δυστυχώς, τους απελευθερώνουμε, αν προσέξατε πολύ καλά. Ναι, βέβαια. Με τον χειρότερο τρόπο. Ακόμη και σε περιοχές Natura, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ πολύ καλά. Δυστυχώς και αυτούς τους χώρους τους απελευθερώνουμε και δημιουργούμε και υπερπάρκα, καταστρέφοντας, επιβαρύνοντας κατά πολύ το κλίμα. Δεν βλέπουμε μπροστά εδώ στην Ελλάδα, δεν βλέπουμε τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής. Δεν ξέρω αν προσέξατε, κυκλοφόρησε μια έρευνα πρόσφατα που λέει ότι ίσως σε λίγα χρόνια θα είναι πιο καλό για τους Ευρωπαίους ή τους άλλους τουρίστες να επενδύουν χρόνο για τουρισμό στο Βέλγιο και όχι στην Ελλάδα, γιατί θα έχει υπερβολική θερμοκρασία. Αγνοούμε σταθερά τις συνέπειες, δημιουργούμε βάσεις αυτή τη στιγμή για ενέργεια, γιατί αυτό χρειάζεται η Ευρώπη και εμείς βέβαια, και από εκεί και πέρα έρχεται η ώρα του λογαριασμού. Μέχρι το 2030 είπαμε υπάρχει ανοχή. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω με ποιους όρους χορηγούν επενδυτική βαθμίδα όταν υπάρχει σταθερή αύξηση του δημοσίου χρέους, μόνο 40 δις μόνο το τελευταίο έτος. Έτσι. Έχουμε φτάσει τα 440, θυμάστε μπήκαμε στα μνημόνια με 280 και είμαστε 440. Μάλιστα. Αλλά όλα καλά. Κατακτάμε και επενδυτική βαθμίδα. Όλα καλά όμως, όλα καλά. Ακριβώς. Λέει εδώ ο φίλος ο Σύφης και πάω σιγά σιγά στα γεωπολιτικά με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή κύριε Φτυχίδη, πιστεύετε ότι οι πόλεμοι γίνονται, λέει, ερήμην των επενδυτών? Και λέει και ο Νίκος, τι πάει να πει, κανείς δεν το περίμενε? Δεν ήξεραν που οδηγεί η ασφυκτική πίεση στα ενεργειακά προς τη Ρωσία? Δεν ξέρουν τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη εδώ και 80 χρόνια συνεχώς? Είναι έλλειψη πολιτικής ή παντελής αδιαφορία για αυτή ή κινησμός? Στην περίπτωση της Παλαιστίνης, έχω πει πολλές φορές, το ζήτημα είναι ξεκάθαρο. Έχει να κάνει με την κατοχή εδαφών, παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ και την αγνόηση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές, ότι έχουμε φτιάξει ένα σύστημα διεθνούς δικαίου λάστιχο, που το τραβάμε ανάλογα με το τι μας βολεύει
και όχι, δεν μιλάω φυσικά για την Ελλάδα, αλλά και για τις μεγάλες δυνάμεις, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία και Κίνα. Είχα δώσει πριν μερικές μέρες, αν θυμάστε, ένα παράδειγμα του Ναγκόρνου Καραμπάχ. Mm-hmm. Λέω, Κρυμαία, παράδειγμα, έτσι, αυτόνομη δημοκρατία στο έδαφος της Ουκρανίας, έχει το δικαίωμα να κάνει εκλογές, να αυτονομηθεί, να προστατευτεί από τη Ρωσία. Αυτό το λέει η ίδια η Ρωσία. Πάμε λοιπόν στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, που είναι μια αυτόνομη περιοχή στο έδαφος του Αζερβαϊτζάν. Δεν έχει το δικαίωμα να κάνει εκλογές. Δεν έχει το δικαίωμα να αυτονομηθεί. Δεν έχει το δικαίωμα να προστατευτεί από την Αρμενία. Ίδιες περιπτώσεις, διαφορετική αντιμετώπιση. Όσο δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες, έχουμε και το Κόσοβο βέβαια, να μην το ξεχάσουμε δίπλα μας, όσα δεν υπάρχει καμία εκτέλεση απόφαση του ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ δυστυχώς έχει γίνει πολύ αδύναμος και το βλέπουμε στην Κύπρο, δεν χρειάζεται να πάμε μακρύτερα, αλλά και ειδικά και στο θέμα της Παλαιστίνης, που έχει τεράστιες ομοιότητες με την Κύπρο, θα έχουμε αυτή τη βαρβαρότητα, αυτές τις εικόνες που βλέπουμε. Και δυστυχώς αρνούμαστε μέχρι στιγμής να συνειδητοποιήσουμε το τι πραγματικά συμβαίνει. Κατά τη γνώμη σας, επειδή προφανώς η 7η Οκτωβρίου, που είναι ένα σοκ για την Ισραηλινή κοινωνία, δεν είναι όμως και η αρχή των όσων διαδραματίζονται 75-80 χρόνια στην περιοχή. Ποια είναι η ουσία εδώ? Η ουσία. Η ουσία είναι ότι είναι δύο λαοί που έχουν γεννηθεί, θα έλεγα, ως λαοί στην ίδια περιοχή και διεκδικούν και οι δύο δικαιώματα. Και είναι σαφές ότι πρέπει και οι δύο να έχουν δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει αυτή τη στιγμή και με την βάση της διαμορφωμένες πλέον συνθήκες, έτσι να είναι ίσα. Να υπάρχει δηλαδή ένα κυρίαρχο Ισραηλινό κράτος, ένα κυρίαρχο Παλαιστινιακό κράτος. Όσο λοιπόν αυτό δεν συμβαίνει, όσο δεν τηρούνται αποφάσεις του ΟΗΕ, αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, η κρίση θα επανέρχεται με δρυμύτητα, αν και θα περαμένει νεκρή για κάποια χρόνια. Και το έχουμε δει ειδικά στην περίπτωση της Παλαιστίνης, αλλά και ειδικά και στην περίπτωση της Γάζας. Τραγικές οι συνέπειες και δυστυχώς δεν φαίνεται να μας νουθετούν. Κινούμαστε όλοι, μιλάμε όλοι σήμερα για διεθνές δίκαιο. Mm-hmm. Είναι μια σαφέστατη καταπάτηση το ότι συμβαίνει. Εντάξει, μιλάμε για δικαίωμα αυτοάμυνας, που και αυτό είναι μια θολή διαδικασία. Αν δείτε περιπτώσεις αυτοάμυνας στο διεθνές δίκαιο, αυτοάμυνα είναι, ας πούμε, η υπόθεση της Νικαράγουας εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτοάμυνα θεωρείται και η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράκ. Για να καταλάβετε δηλαδή πώς αντιμετωπίζουμε κάποιους κανόνες οι οποίοι παραμένουν θολοί τόσο ως διατύπωση στο χάρτη του ΟΗΕ, αλλά ως διατύπωση και στο νομικό πλαίσιο. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και αυτό οφείλεται κυρίως στις μεγάλες δυνάμεις. Είναι αυτές που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κράτος μικρός σε έκταση, μικρός σε δύναμη, που δεν θα ήθελε να λειτουργούν οι συνθήκες του διεθνές δικαίου. Γιατί απλά αυτό συμφέρει τα συμφέροντα κάθε κράτους, κάθε ανθρώπου πάνω σε αυτή τη γη. Κύριε Φτυχίδη, αισθάνεστε, πέρα από το ότι εδώ πέρα το λεγόμενο δικαίωμα στα στοιχειώδη για τους ανθρώπους, νερό, φως, εδώ έχουμε αρρώστιες ξανά, ψώρα, διάρειες, το ένα τ' άλλο, για 2 εκατομμύρια πολίτες εντάσσονται σε κάποιο καλεντάρι αυτοάμυνας επειδή δέχτηκαν την επίθεση σε 7 Οκτωβρίου με τρομοκρατικές ενέργειες. Κανένα απολύτως, κύριε. Είχα την... Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά είχα την τύχη, λέω εγώ, να βρεθώ στη Γάζα το 2004. Ήμουν μάλιστα ο πρώτος δυτικός που κοιμήθηκε στη Γάζα. Έχω δηλαδή απόλυτη άποψη για το τι συμβαίνει και έχω ζήσει σε συνθήκες περιορισμού, αποκλεισμού της Γάζας, δηλαδή χωρίς τρόφιμα, χωρίς νερό. Το νερό είναι το βασικότερο. Και μπορώ να συνειδητοποιήσω και να πω ότι καμία σχέση δεν μπορεί να έχει αυτό με οποιοδήποτε δικαίωμα αυτοάμυνας. Είναι μια σαφέστατη καταπάτηση του ανθρωπιστικού δικαίου, είναι σαφέστατη καταπάτηση του διεθνούς δικαίου, ο βομβαρδισμός των αμάχων. Φυσικά, και επειδή το λένε πολλοί, μου λένε, ας πούμε, δεν καταδικάζεται την επίθεση της Χαμάς. Αυτό είναι αστείο. Υπάρχει άνθρωπος λογικός
που δεν θα καταδικάζει ή δεν θα αναγνωρίσει, αν θέλετε, ως υπέτειο της όλης κατάστασης στη Χαμάς. Αλλά από εκεί και πέρα, και αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ένα διαρκές έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Με ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης, πιστεύει ο κύριος Ευτυχίδης ότι έτσι πως ήρθαν τα πράγματα η Χαμάς είναι ένα βολικό άλοθη για το κράτος του Ισραήλ με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση? Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και αν δούμε, αν υποθετικά θέλουμε να δούμε τι επιδίωκε η Χαμάς, μπορούμε να πούμε ότι είναι και κερδισμένη σήμερα, έτσι. Γιατί επέφερε ένα πλήγμα στο Ισραήλ. Δεύτερον, απομάκρυνε όλες τις αραβικές χώρες από τη συζήτηση με το Ισραήλ. Τρίτον, ξαναέφερε το Παλαιστινιακό στο προσκήνιο. Να πούμε και το μείον. Το μείον είναι 10.000 νεκροί και από τις δύο πλευρές. Και δυστυχώς ο κατάλογος θα μεγαλώνει. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλούμε για βολικό άλοθη στο Ισραήλ. Είναι πλέον θεωρίες συνωμοσίας. Μπορεί κάποια στιγμή ίσως να αποδειχθεί κάτι τέτοιο, μπορεί και όχι. Να βλέπουμε όμως, κύρια, τα γεγονότα και να εκτιμούμε αυτό που συμβαίνει. Mm-hmm. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι, έχουμε φτάσει περίπου τους 10.000 νεκρούς, έχουμε τη συνέχεια της βαρβαρότητας και εδώ πρέπει να φτάσουμε και να καταδικάσουμε ό,τι συμβαίνει, να ζητήσουμε ως άνθρωποι να σταματήσει, να στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και να ξαναπιέσουμε για να δημιουργηθούν μηχανισμοί εκείνοι οι οποίοι θα επιβάλλουν την τήρηση τουλάχιστον των αποφάσεων των διεθνών οργανισμών. Είτε λέγεται Παλαιστίνη, είτε λέγεται Κύπρος, ξαναλέω, έτσι, για να θυμόμαστε και τα δικά μας. Σωστά, σωστά, σωστά. Γιατί η Τουρκία μας κάνει μάθημα για τα κατεχόμενα στη λωρίδα της Γάζας και τον αποκλεισμό. Μπράβο. Αλλά ποιος κουνάει το δάχτυλο, έτσι, αυτός που κατέχει. Είπα και το εξής. Λέω, πολύ σωστός ο χάρτης που έδειξε ο πρόεδρος Ερντογάν, ναι, έτσι είναι. Αλλά λέω, θα περίμενα να κρατήσει και ένα χάρτη της Κύπρου και να δείξει πώς ήταν η Κύπρος, ας πούμε, και πώς είναι σήμερα. Γιατί τα κοινά σημεία είναι πάρα πολλά. Η Τουρκία, ξέρετε τώρα, είναι μια χώρα που η πολιτική της αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα δεσμευμένη απέναντι στην οικονομία της. Έχοντας δεχθεί τεράστια ποσά από αραβικές χώρες, πρέπει να παίζει το χαρτί της. Σωστό αυτό που λέτε. Έτσι, έχοντας δεχτεί τεράστια ποσά και τεράστια σχέση με τη Ρωσία, πρέπει να είναι και φιλορωσική, παράλληλα όμως αδυνατή να εγκαταλείψει τη Δύση, γιατί αυτά απλά θα είναι το τέλος. Ναι, και από την άλλη. Και όλη αυτή την αδιανόητη πολιτική. Μάλιστα. Από την άλλη, αυτή η αδιανόητη πολιτική μια χαρά στα χάδια είναι από τους δυτικούς συμμάχους, ώρα Αμερικανούς, και καθίστε Έλληνες να τα βρείτε με την Τουρκία, διμερώς. Ναι, αυτό είναι. Αυτό έχει να κάνει με εμάς, θα έλεγα, έτσι. Προφανώς. Γιατί πλέον έχουμε συνηθίσει, έχουμε γίνει καρπαζόοι συμπράκτορες. Η Τουρκία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά εσείς Έλληνες καθίστε να συζητήσετε το τι θέλει η Τουρκία από εσάς. Γιατί είναι αδιανόητη αυτή η συζήτηση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Κύριε Ευτυχίδη, ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, κρατάω εδώ πέρα του φίλου του Βασίλη, με βάση αυτά που είπε για την ενέργεια, την παγκόσμια οικονομία, τα μεγάλα παιχνίδια, τους επενδυτές και το ρόλο των μεγάλων δυνάμεων. Ώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, τον δρόμο του μεταξιού, τον νέο δρόμο του μεταξιού της Κίνας. Μήπως το αντιπαραβληθέν πρόγραμμα της Ινδίας, στο οποίο είναι και οι Αμερικανοί μέσα, που φτάνει από Μέση Ανατολή σε Ευρώπη, είναι το επίδικο και για το Ισραήλ στη Γάζα, φτιάχνοντας μια δεύτερη διόρυγα δίπλα στο Σουέζ, παρακάμπτοντας τους πάντες και τα πάντα, και γι' αυτό θέλει το βόρειο τμήμα της Γάζας, όπου και Άσκελον και τα κοιτάσματα. Να είμαστε λίγο, να κοιτάμε και λίγο το χάρτη. Δηλαδή, θα φτιάξει δεύτερη διόρυγα να την ενώσει με τι? Με την Άκαμπα. Σκοπεύει να πάρει και την Άκαμπα από την Ιορδανία. Είναι πολύ δύσκολα αυτά. Είναι πολύ δύσκολα σενάρια. Κανένας δεν θέλει να πάρει, πιστεύω, να ανοίξει μια νέα διόρυγα εκεί. Αλλά πραγματικά, και ότι υπάρχει και αυτός ο δεύτερος δρόμος, ότι στην τελευταία συνεδρίαση των G20 μάλιστα μίλησε η Ινδία για αυτό το νέο δρόμο, αυτά αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η σύγκρουση περιλαμβάνει όλο και πιο πολύ παγκόσμια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, η Ινδία έχει μια αντιπαλότητα με την Κίνα, το ξέρει ο κόσμος αυτό. Βρίσκονται βέβαια στους BRICS μαζί, αλλά από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες και θέλουν αποστασιοποιημένοι μέσα, ώστε να μην υπάρξει μια πλήρη σύγκληση, και έτσι ουσιαστικά ενισχύουν αυτό το δεύτερο δρόμο
που έρχεται σε αντίθεση με την Κίνα. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι που το βλέπουμε να εξελίσσεται σε διάφορα επεισόδια. Θέλω, κλείνοντας στα όσα με πολύ ενδιαφέρον ακούσαμε να ξεδιπλώνω, να σας ρωτήσω, επειδή το ξέρετε καλά, τα σχέδια είναι τα καλύτερα σχέδια μέχρι να βρουν εφαρμογή στο πεδίο. Εκεί η πραγματικότητα πολλές φορές συντρίβει σχέδια ή τα ξεπερνά. Πόσο μπορεί να είναι ελεγχόμενο, εντός εισαγωγικών, κοινικό μεν, αλλά πρέπει να το πω, ελεγχόμενο αυτό το ντου από παντού στη Γάζα, στη λωρίδα της Γάζας, με μη εμπλοκή άλλων δυνάμεων που θα φέρουν ευρύτερη εμπλοκή? Ήδη πέφτουν τροχιοδεικτικές. Οι Αμερικανοί λένε στο Ιράν ούτε να το διανοηθείς. Το Ισραήλ λέει αν χτυπήσει η Χεσμπολάχ θα πάμε στο κεφάλι του φιδιού, έτσι το ονοματίζει το Ιράν. Ο Πούτιν απαντά ότι θα βάλω τους διπυρωτικούς αν βληθεί το Ιράν να απαντήσουν. Πόσο δύσκολο είναι να φτάσουμε σε τέτοια πεδία γενικευμένης κλιμάκωσης? Είναι. Κοιτάξτε, είναι πολύ εύκολο, αλλά παράλληλα είναι και πολύ δύσκολο. Όλοι σκέφτονται τις συνέπειες ενός τέτοιου θέματος, δηλαδή μια σύγκρουση για παράδειγμα Ιράν-Αμερικανών. Θα διευκολύνει την Κίνα, θα διευκολύνει τη Ρωσία. Και εδώ ακριβώς δημιουργούνται τα προβλήματα. Δηλαδή τα αλληλοσυγκροώμενα συμφέροντα είναι αυτά που αποτρέπουν πολλές φορές τους πολέμους. Δηλαδή θα ήταν πολύ εύκολο για την Αμερική να κάνει ένα πόλεμο με το Ιράν, αλλά ήδη αντιλαμβάνεται ότι αυτός ο πόλεμος θα ενδυναμώσει τη Ρωσία, θα ενδυναμώσει την Κίνα. Η ίδια Αμερική αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα. Η τιμή της βενζίνης θα εκλέξει τον επόμενο πρόεδρο. Δεν τη συμφέρει, ούτε αυτή είναι αυτό που συμβαίνει. Είναι λοιπόν σε επίπεδο αυτή τη στιγμή τέτοιο ώστε να ανταλλάσσουν μεταξύ τους απειλές, mm-hmm. αλλά στην ουσία όλοι σκέφτονται να κάνουν το επόμενο βήμα. Είτε λέγεται Ιράν, είτε λέγεται Συρία. Είδαμε τη Συρία να βομβαρδίζεται από την Ισραηλινή αεροπορία προχθές, ή χθες το βράδυ ήταν. Σωστά. Βομβάρδισαν τα αεροδρόμια στη Λατάκια και στη Δαμασκό. Σωστά. Κανένας δεν αντέδρασε. Δεν είδαμε ούτε καν αντίδραση της Ρωσίας, που έχει ισχυρή παρουσία στη Συρία. Είναι λοιπόν ένα πολύ πολύ προσεκτικό παιχνίδι, όπου ο καθένας μπορεί να απειλεί, αλλά δεν μπορεί να φτάσει στο τέλος, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα πλέον να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Και κάποτε, κάποτε. Ναι, μισό λεπτό. Κάποτε λέγαμε ότι ήταν καλό το διπολικό σύστημα. Γιατί ουσιαστικά δημιουργούσε μέσα από τις αντιδράσεις και τις συγκρούσεις του και τις ίδιες τις συνθήκες της αποτροπής. Δηλαδή είχαν μεν ατομικά και οι δύο, αλλά και οι δύο σκέφτονταν να τα χρησιμοποιήσουν. Αντίθετα, περάσαμε στην περίοδο της μονοκρατορίας των ΗΠΑ, που είδαμε να ανοίγει το παιχνίδι παγκόσμια με επεμβάσεις παντού, και πλέον γυρίζουμε πλέον σελίδα και πάμε ίσως σε ένα πολυπολικό κόσμο, όπου ρόλο έχει η Κίνα, έχει η Ρωσία, έχει η Ινδία, έχουν αναδυόμενες οικονομίες, αλλά και μικρές περιφερειακές δυνάμεις, όπως η Τουρκία. Προσέξτε τόσο. Και θα δούμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Αλλά όλο αυτό, η αλληλοσύγκρουση συμφερόντων, δημιουργεί προϋπερθέσεις κερδών από τον κάθε παίκτη, αλλά παράλληλα και συνθήκες αποτροπής. Δεν θα φτάσει κανένα στο τέλος, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι και το δικό του τέλος. Απλά. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας, και είναι σύνθετο το ερώτημα, διότι εκφράσατε και μία άποψη, κατά πόσο ανεξάρτητα από το στρατιωτικό αποτέλεσμα που θα επιφέρει η πλήρης εισβολή στη Γάζα των Ισραηλινών, η Χαμάς βγαίνει χαμένη ή βγαίνει κερδισμένη, και κατά πόσο περαιτέρω απονομοποιείται η Παλαιστινιακή Αρχή του Αμπάς, διότι οι Παλαιστίνοι έχουν, τουλάχιστον από ό,τι παρακολουθούμε στις δηλώσεις, την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή αντίσταση, θα το πω έτσι σχηματικά, κάνει η Χαμάς. Έτσι το ερμηνεύουν οι Παλαιστίνοι. Αυτό από τη μια. Από την άλλη, το Ιράν πόσο αμέτωχο μπορεί να είναι όταν η πρώτη γραμμή ανάσχεσης είναι η Χαμάς, η δεύτερη είναι η λωρίδα της Γάζας, η τρίτη είναι η Χεσμπολάχ? Μπορεί να αφήνει να χάνονται αυτές οι δυνάμεις ανάσχεσης? Κοιτάξτε, δεν είναι πρώτη φορά. Έχει ξαναγίνει στη Γάζα, αλλά απλά μας αρέσει να ξεχνάμε. Και το 2014 έγινε, αν θυμάστε. Σωστά, σωστά. Και το 2006-2007 είχε γίνει, αν θυμάστε, εισβολή Ισραηλινών στη λωρίδα της Γάζας με αφορμή έναν όμιλο.
τότε. Έναν Ισραηλινό δεκανέα, τον οποίο δεν κατάφερα να το πάρουν και πίσω, και τελικά τον αντάλλαξε η Χαμάς το 2011, αν θυμάστε, με 1000 Παλαιστίνιους κρατούμενους φυλακών, μεταξύ των οποίων και πολλοί τρομοκράτες σύμφωνα με τους Ισραηλινούς. Και όμως το έκανε. Τι κάνει λοιπόν σήμερα η Χαμάς? Η Χαμάς, ναι, έχει κέρδη μέχρι στιγμής, σας τα είπα. Έτσι, δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, οι Παλαιστίνοι φυσικά και στηρίζουν τη Χαμάς. Η πλειοψηφία, εγώ το είχα δει και το 2004, όπου σε μια λωρίδα της Γάζας που ήταν στα όρια της αθλειότητας μετά από Ισραηλινό αποκλεισμό, έβλεπε στους αξιωματήχους της Φατάχ και της PLO να έχουν τα καλύτερα σπίτια, τα καλύτερα αυτοκίνητα, να είναι απόλυτα διεφθαρμένοι και να θεωρεί ο λαός ότι συνεργάζονται με το Ισραήλ. Όπως και τώρα, για να μιλήσουμε για τις συμφωνίες, το Όσλο ουσιαστικά είναι χώρηση πάλι εδαφών προς το Ισραήλ. Οπότε θεωρούν ότι η Χαμάς αυτή τη στιγμή είναι δύναμη, αλλά μπορεί η Χαμάς να εξολοθρευτεί πρακτικά. Πρακτικά, για να εξολοθρευτεί η Χαμάς θα πρέπει να εγκαταλειφθεί ολόκληρη η Γάζα, κάτι που το θεωρώ αδύνατο. Όλη η λωρίδα. Γιατί όπως λένε όλοι για τα τούνελ και ακούω για τα τούνελ, τι εμποδίζει από αυτά τα τούνελ από το βορρά να βρεθούν στον νότο? Έτσι. Ερώτημα. Γιατί ακούω όλους τα σχέδια ότι θα περιοριστεί στο βόρειο τμήμα. Και ποιος λέει ότι οι χαμαμιώτες ή της Χαμάς θα μείνουν στο βόρειο τμήμα? Ποιος το πει, το υπέγραψε κανείς? Δεν μπορεί να περιοριστεί αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί να εξαλειφθεί η Χαμάς. Είναι και, αν θέλετε, και ο τρόπος λειτουργίας της. Έτσι. Δεν γνωρίζει κάθε ομάδα ποιοι είναι στην επόμενη ομάδα. Α, μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή διάφορο. Έχουν στεγανά δηλαδή. Μάλιστα. Έχουν απίστευτα στεγανά. Πείτε μου, έτσι, το Ιράν πώς το βλέπετε σε αυτήν την ιστορία? Μπορεί να μείνει πλήρως αμέτωχο? Πλήρως αμέτωχο δεν θα μείνει. Αναζητεί επομένως τους τρόπους και τις λύσεις αντίδρασης, οι οποίες όμως θα πρέπει επίσης να είναι περιορισμένες. Να είναι τέτοιες τόσες όσες να σταματήσει η Ισραηλινή επιθετικότητα. Η λύση λοιπόν είναι η εξής. Κατ' εμέ, και ήδη κάποιοι ήδη έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται τα σενάρια της επόμενης ημέρας, αλλά η λύση είναι μία. Να σταματήσει τώρα και να μπούμε σε μία φάση διαπραγματεύσεων με συμμετοχή, προσέξτε, και της Χαμάς και εκπροσώπων των αραβικών χαροχωρών. Έτσι, και του Ισραήλ φυσικά, και των Αμερικανών και των Ρώσων. Άρα δεν διατυπώνετε την άποψή εσείς με μια άλλη παλαιστινιακή πραγματικότητα. Λέτε ότι η Χαμάς θα πρέπει να είναι μέρος αυτής της λύσης. Μα από τη στιγμή που εκφράζει την πλειοψηφία του λαού, γιατί αυτό συμβαίνει. Τώρα κοροϊδευόμαστε όσοι νομίζουμε ότι γίνεται κάτι άλλο. Έτσι. Ναι, δεν είναι όλοι τρομοκράτες, αλλά και η Χαμάς δεν είναι όλοι τρομοκράτες, είναι μόνο οι ταξιαρχές Κασάμ. Δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις το κάθε μέρος της Χαμάς τρομοκράτες. Όχι, καλά κάνετε και το διαβάζετε όπως πρέπει να το διαβάσετε και όχι όπως πρέπει να προπαγανδίζετε. Έχετε δίκιο. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Γιατί το 2006, προσέξτε, η πολιτική Χαμάς κέρδισε εκλογές και τις κέρδισε καθαρά. Γιατί ακούω και διάφορους να λένε ότι κέρδισε τις εκλογές, λέει, με το αυτόματο στο κεφάλι κτλ. Κανένα τίποτα τέτοιο δεν είναι. Της έχει κερδίσει καθαρά, σχημάτισε καθαρά κυβέρνηση και έρχεται η Δύση καθαρά, επίσης με τον ίδιο καθαρό τρόπο, να αμυνθεί οποιαδήποτε συνδιαλλαγή μαζί της. Μάλιστα. Απλά είναι τα πράγματα. Θέλω να σας ρωτήσω και θα κλείσω με αυτό. Εάν παρόλα αυτά, γιατί όπως είπατε κι εσείς, καλοί σχεδιασμοί, αλλά επί του πεδίου, αν το πράγμα ξεφύγει, η Ανατολική Μεσόγειο και περιοχές όπως η Κρήτη είναι εκτός αυτού του εκτός έλεγχου, αν ξεφύγει το πράγμα, ή γίνονται μπαίνουν στο μάτι του κυκλώνα? Δεν πιστεύω ότι μπαίνουν στο μάτι του κυκλώνα. Είμαστε σε μια απόσταση που δημιουργεί ασφάλεια και εκεί προς το ίδιο. Δεν πιστεύω ότι ξεφύγει το πράγμα. Δεν συμφέρει σε κανέναν να ξεφύγει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Είναι σαφές αυτό που λέτε, αν κύριε. Οι Αμερικανοί αφήσουν να ξεφύγει το πράγμα εκεί, θα έχουν συνέπειες στην Ουκρανία. Δεν του συμφέρει. Δηλαδή είναι τόσο αλληλένδετα πλέον τα ζητήματα που εκεί που υπάρχουν ευκαιρίες υπάρχουν και οι ανασταλτικοί παράγοντες. Δεν μπορείς να κάνεις πλέον ό,τι θέλεις. Είσαι, για να κάνεις κάτι θα πρέπει να υπολογίζεις
σε διαφορετικά πολλαπλά επίπεδα και να αντιμετωπίζεις και πολλές δυνάμεις. Δεν έχεις μόνο παίκτες όπως είναι το Ιράν στην περιοχή. Είδαμε ότι ο Λαυρόφ πήγε χθες και επισκέφθηκε το Ιράν. Μάλιστα. Σωστά. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Έχουμε τη Βόρεια Κορέα. Ανοιχτό μέτωπο με την Ταϊβάν. Έχουμε την Κίνα με την Ταϊβάν. Να μην ξεχνόμαστε. Μπορεί να είναι το επόμενο επεισόδιο. Έχετε δίκιο, η Ταϊβάν. Και πολύ πιο γρήγορα έχουμε, από ό,τι φαντάζονται άλλοι. Το Αζερβαϊτζάν και το διάδρομο του Ζαγκεζού. Που εκεί θα μπλακεί και το Ιράν. Μάλιστα. Και η Τουρκία. Και εκεί το Ιράν εμπλέκεται και λέει όχι. Έχουμε μια σειρά τεράστια. Όμορφος κόσμος και ευτυχή. Να τις αντιμετωπίσουμε από σώσμα τέτοια. Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος. Αγγελικά πλασμένος. Τι να πεις. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.